Αλλά μέσα σε όλα αυτά αποκτά ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον και αυτός ο καινούριος τομέας, ο οποίος έγινε στην περιφέρεια Κρήτης, και έλεγα από χθες ότι είναι μια από εκείνες τις θετικές παρεμβάσεις στην περιφέρεια, καθώς φαίνεται ότι έχουμε τον τομέα αυτόνομα μεμονωμένα της οδικής ασφάλειας. Και αυτό είναι ένα πάρα πάρα πολύ μεγάλο ζητούμενο και καλό ζητούμενο κατά την δική μου την άποψη. Επικεφαλής αυτού του τμήματος θα είναι ο κύριος Γιώργος Καρτσάκης. Καλημέρα σας, τι κάνετε, χρόνια πολλά. Καλημέρα, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο και σε εσάς. Και θέλω να πάμε, κύριε Καρτσάκη, και να δούμε λίγο πολύ αυτές τις πρώτες σκέψεις τις δικές σας, γιατί είναι ένας τομέας ο οποίος θα έπρεπε να υπάρχει αυτόνομα εδώ και πάρα πολλά χρόνια, καλλιεργά παραποτέ όμως, και είναι ένα θετικό βήμα, τομέας οδικής ασφάλειας. Πώς αυτός ο τομέας, εσείς κατά τις δικές σας τις σκέψεις, πιστεύετε ότι πρέπει να δραστηριοποιηθεί για την ασφάλεια του καθενός από εμάς? Αρχικά να πω ότι το κομμάτι της οδικής ασφάλειας είναι κάτι που απασχολεί όλο τον κόσμο και όχι μόνο την κοινωνία της Κρήτης, που μας αρχίζει να απασχολεί πιο πολύ από όλους, γιατί αυτή βιώνει όλα τα θύματα κάθε χρόνο, αλλά απασχολεί και σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης. Ειδικά το 2023, και με συγχωρείτε που σας διακόπτω, και αν έχετε βέβαια την καλοσύνη έτσι να πω συνεπικουρικά να μου μιλάτε λίγο πιο δυνατά, θα το εκτιμούσα ιδιαιτέρως για να μπορούμε να σας ακούμε. 40 νεκροί, τόσοι τραυματίες που δεν κάνουμε αναφορά στους τραυματίες και μιλάμε μόνο για τους νεκρούς, 40 νεκροί στους δρόμους της Κρήτης. Κάθε 2-3 μέρες ή κάθε 24 ή κάθε 12 ώρες νεκροί στην Αθήνα, στις μεγάλες λεωφόρους, στη Θεσσαλονίκη, στην Θεσσαλία. Δεν είναι και ό,τι καλύτερο αυτό? Βεβαίως και δεν είναι, και θα πρέπει να δράσουμε άμεσα. Γι' αυτό το λόγο ήθελα να πω ότι ο Περιφερειάρχης έκανε ένα ξεχωριστό χαρτοφυλάκιο την οδική ασφάλεια. Πρέπει να επενδύσουμε, να υπάρξει επιτέλους μια οδική ευσυνειδησία, διότι καλός ή κακός, μάλλον κακός, βλέπουμε ότι οδική παιδεία δεν υπάρχει. Και αυτό δεν είναι ότι έχει διαπιστωθεί τώρα. Το σχολιάζει ο κόσμος πάρα πολλά χρόνια. Εγώ και ως αστυνομικός, που ήμουν 17 χρόνια στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, το έχουμε διαπιστώσει αυτό το κομμάτι. Γίνονται δράσεις από την τροχιά, πλην όμως εμείς δεν πρέπει να φτάσουμε σε σημείο να περιμένουμε από την τροχιά να κάνει τη δουλειά της. Εμείς πρέπει να ανεβάσουμε το επίπεδο του οδηγού. Δηλαδή, να ξέρει να οδηγεί, να προσέχει στον δρόμο. Υπάρχουν κάποιες στατιστικές μελέτες οι οποίες λένε ότι το 92% για τα τροχιά ατυχήματα ευθύνεται ο ανθρώπινος παράγοντας και το 8% υποδομές. Δεν μπορούμε να κατηγορούμε μόνο ότι δεν υπάρχουν υποδομές. Πρέπει να κοιτάξουμε επιτέλους σοβαρά όλο το νησί για το πώς θα καταφέρουμε να είμαστε πιο προσεκτικοί στο τιμόνι. Διότι μπορεί κάποιος να μην παίρνει το αυτοκίνητο ή το μηχανάκι του και να έχει σκοπό να αφαιρέσει μια ζωή. Όμως έτσι το έχουμε δει πάρα πολλές φορές, έχουμε θρηνήσει πάρα πολλά θύματα, και στο παρελθόν μην ξεχνάτε ότι είχαμε 60 νεκρούς το χρόνο. Δηλαδή το γεγονός ότι τώρα έχει πέσει αυτό το νούμερο οφείλεται και στις πολλές δράσεις οι οποίες έχουν γίνει, είτε από την τροχιά είτε από διάφορους άλλους συλλόγους. Όμως αυτό το πράγμα πρέπει να το ενισχύσουμε και πρέπει να το πάμε παρακάτω. Θέλουμε πολλά για να διορθωθούμε, και ένας νεκρός να ήταν είναι πολύ μεγάλη απώλεια για τον ίδιο, για την οικογένειά του. Αλλά καταλαβαίνω αυτό που θέλετε να πείτε, ότι εξαιτίας και των συνεχών δράσεων προσπαθούμε να συμμικραίνουμε λίγο αυτά τα μεγέθη. Από τους 60 πήγαμε στους 40, αλλά το ζητούμενο δεν είναι κάθε χρόνο να μειώνουμε αυτό τον αριθμό, γιατί οι άνθρωποι χάνονται. Το ζητούμενο είναι να το δούμε και λίγο πολύ, νομίζω, ολιστικά
ως η τοπική κοινωνία, ως περιφερειακή αρχή. Ξέρετε κύριε Καρτσάκη, όταν εσείς μιλάτε και βάζετε καινούργιες λέξεις πάνω σε αυτό το πεδίο της συζήτησης, δηλαδή σήμερα μιλάτε για οδική ευσυνειδησία, λέτε ότι πρέπει επιτέλους εδώ να δούμε τα πράγματα διαφορετικά, γιατί για να βγει κάποιος έξω πρέπει να ξέρει να οδηγεί. Αυτό θέλει μια παραπάνω κουβέντα, γιατί εμένα μπορεί να με πάει όχι μόνο στα μέτρα της αστυνομίας, στις πάρα πολλές δράσεις, στην ενημέρωση και όχι κατά αποκλειστικότητα μόνο μέσα στα σχολεία, διότι ξέρετε τα παιδιά μας μαθαίνουν πολύ ευκολότερα, αλλά στο ενδιάμεσο χάνουμε τη γενιά των πατεράδων και των μανάδων των παιδιών αυτών, αλλά πάει και στο κομμάτι των συνεργασιών, εντονότερων συνεργασιών, γιατί εγώ βλέπω και τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, βλέπω ακόμα και τις ανεκμετάλλευτες σχολές οδηγών που θα μπορούσαν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια. Το έχουν καταθέσει πολλάκις αυτό το έργο και το έχουν πει για το τι θα μπορούσαν να κάνουν και δεν το έχει εκμεταλλευτεί κανένας φορέας. Κάπως έτσι μπορεί ενδεχόμενα να κινηθούν τα πράγματα. Νομίζω ότι η οποιαδήποτε συνεργασία γίνει προς όλους τους τομείς, γιατί αυτό που αναφέρεται αυτή τη στιγμή νομίζω ότι είναι το λογικό να γίνουν, και στο παρελθόν δεν έχει γίνει κάτι, όχι σε τοπικό επίπεδο, δεν έχει γίνει πανελλαδικά. Νιώθω ότι όλα είναι θέμα αντίληψης και η αντίληψη μπορεί να αλλάξει όταν αρχίζει να προσπαθεί ολόκληρη κοινωνία. Νιώθω ότι η συνεργασία με τα πανεπιστημιακά ιδρύματα, με τις σχόλες οδηγών, με τον οποιοδήποτε σύλλογο, με τον οποιοδήποτε έχει μια καλή ιδέα προς αυτό το κομμάτι, θα πρέπει, αφού φτιάχνει ένα νέο χαρτοφυλάκιο, ας το πάρουμε όλοι μαζί σοβαρά. Είναι ανοιχτή η πόρτα μας να ακούσουμε νέες ιδέες. Ας δουλέψουμε σοβαρά όλοι και τα επόμενα 2-3 χρόνια και θα δείτε, το πιστεύω, ότι εύκολα μπορούμε να αλλάξουμε, μάλλον γίνεται να αλλάξουμε νοοτροπία. Ξέρετε, εδώ κουλτούρα νοοτροπία έχει ένα παραπάνω πρόβλημα σε ό,τι έχει να κάνει με την υιοθέτησή της, γιατί ο καθένας από εμάς θεωρεί ότι αυτό που εκείνος σκέφτεται είναι το καλύτερο, εκείνος είναι ο καλύτερος οδηγός, εγώ οδηγώ καλύτερα από εσάς κύριε Καρτσάκη, είναι το συνηθισμένο το οποίο λέμε. Από την άλλη βεβαιότατα, υπάρχουν τόσα εργαλεία τα οποία είναι εκτός από αυτή τη συνεργασία ανεκμετάλλευτα, γιατί εγώ αν γυρίσω το μυαλό μου προς τα πίσω, τη σκέψη προς τα πίσω, θα πάω και θα σταματήσω σε κομβικές ημερομηνίες όπου υπήρχαν οι παρουσιάσεις συγκεκριμένων προγραμμάτων και από την ίδια την πολιτεία περιοδικής ασφάλειας, περιπιλωτικών προγραμμάτων ακόμα και μέσω διαδικτύου για τους ίδιους τους μαθητές, διαβίου μάθηση για τους ενήλικες οδηγούς, τα οποία έμειναν στις εξαγγελίες. Ποτέ μα ποτέ δεν κατάφερε κανένας να τα κάνει αυτά τα προγράμματα να περπατήσουν προς όφελός μας, και αυτό είναι πολύ μεγάλη αδυναμία. Δεν θα διαφωνήσω, αλλά τις αδυναμίες κάποια στιγμή πρέπει να τις προσπεράσουμε. Και να πάμε στο διέταυτα. Και να πάμε, βεβαίως. Ωραία. Εσείς πώς αρχικά, εντάξει, υπάρχει εκείνος ο λογικός ο χρόνος, φαντάζομαι να είναι όσο το δυνατόν λιγότερος κύριε Καρτσάκη, αλλά ούτως ή άλλως την εμπειρία την διαθέτετε και μέσα από την δραστηριότητά σας και μέσα από την επαγγελματική σας την κατάρτιση στο Σώμα της Ελληνικής Αστυνομίας, ότι τα μέτρα σαφώς δεν μπορεί να είναι θέματα, να είναι μέτρα τα οποία περιλαμβάνονται με μία κλίση, δύο κλίσεις, ένα παραπάνω έλεγχο, σαφέστατα και χρειάζονται, αλλά δεν είναι εκεί το ζητούμενο. Πώς εσείς τα βήματα σας αρχικά τα πάτε μετά από αυτό το πολύ σύντομο χρονικό διάστημα της ενημέρωσης, γιατί αν δεν κάνω λάθος είχατε χθες επίσης μία πρώτη μεγάλη συνάντηση και με το Υπουργείο Πολιτικής Προστασίας για αυτό το θέμα, ναι? Όχι, εγώ ανέλαβα από χθες,
τις επόμενες μέρες έχω προγραμματίσει μια συνάντηση πάνω στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, προκειμένου αρχικά να ενημερωθεί το Υπουργείο ότι έχει φτιαχτεί νέο χαρτοφυλάκιο στην Κρήτη σε σχέση με την οδική ασφάλεια και να ξεκινήσουμε μια σειρά επαφών ώστε να δούμε πού πονάει η Κρήτη και πού μπορούμε να διορθώσουμε τις παθογένειες. Επίσης, θα πρέπει να δούμε και με τις αστυνομικές υπηρεσίες εδώ πέρα του νησιού τι ελλείψεις έχουν και τα λοιπά. Κάτι για το οποίο θα πρέπει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, επειδή το 2019 ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, μία από τις πρώτες του εξαγγελίες ήταν για τα τροχιά ατυχήματα στην Κρήτη και μάλιστα τότε μόλις ανέλαβε μετά από λίγους μήνες ενίσχυσε το νησί με νομίζω οι 50 ή 60 αστυνομικούς που διατεθήκαν στην τροχέα. Θέλουμε να δούμε σε τι επίπεδα είναι, να δούμε αν υπάρχει κάποια ανάγκη για στελέχωση στις αστυνομικές υπηρεσίες και μετά από το και αν μπορούμε να συνάψουμε και μια συνεργασία, μια επιτροπή που μπορεί να γίνει που να αρχίζουν να βγαίνουν διάφορα αποτελέσματα. Μετά από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη έχουμε διάφορες διαδοχικές συναντήσεις τόσο εδώ πέρα στο Ηράκλειο, στην Αθήνα αλλά ακόμα και με κάποια πανεπιστημιακά ιδρύματα προκειμένου διάφορα προγράμματα όπως και εσείς είπατε πριν είχαν ξεκινήσει και έχουν παγώσει να δούμε πώς μπορούμε να τα ξαναενεργοποιήσουμε. Αυτό είναι προς τη θετική κατεύθυνση, αλλά πρέπει να επισπεύσουμε το βηματισμό. Φαντάζομαι ότι αυτό είναι η ευχή του καθενός από εμάς ή η σκέψη του καθενός από εμάς που αυτή την ώρα που σας ακούει δεν έχουμε πια το περιθώριο, δεν υπάρχουν περιθώρια διότι γενιές φεύγουν ανθρώπων οι οποίοι πιάνουν στο χέρι τους το τιμόνι και είναι βέβαια και εκείνοι οι οποίοι δεν ευθύνονται και βρίσκονται μπλεγμένοι μέσα σε ένα τροχαίο και επειδή όλοι μας είμαστε ενδυνάμει θύματα τροχαίου ακόμα και δυστυχήματος νομίζω ότι πολύ γρήγορα πρέπει να γίνουν τα πάντα. Συμφωνώ απόλυτα. Βέβαια χρειαζόμαστε και σύμμαχο τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γιατί και αυτοί βασικά εσείς είστε αυτοί που μεταδίδετε την πληροφορία ειδικά σε έναν κόσμο γιατί δεν φτάνουν μόνο οι ενημέρωσεις μαθητές είναι όπως το είπατε πριν και οι μεγάλες ηλικία είναι οι γονείς, είναι οι πιο μεγάλοι οι οποίοι βλέπουμε καθημερινά ότι πολλοί από αυτούς χάνονται. Ζητάμε και τη βοήθεια και το μέσο μαζικής. Καλά. Σας έτεινα πρώτη το χέρι φιλίας και σαν 984 και έχοντας πίσω στο ενεργητικό μας ατέλειωτο ρεπορτάζ και βραβεία σε ό,τι έχει να κάνει με αυτή μας την προσπάθεια αναφορικά με την αντιμετώπιση των τροχαίων. Οπότε αυτό τουλάχιστον από εμάς εδώ το θεωρούμε δεδομένο, έτσι. Λοιπόν, επιταχύνεται ο βηματισμός για να δούμε όσο το δυνατόν γρηγορότερα είναι ούτως ή άλλως ένας τομέας οδικής ασφάλειας στην περιφέρεια δεν έχει να κάνει με το να προχωρήσει σε έργα αλλά μπορεί να προτείνει έργα, μπορεί να έχει θετικές προτάσεις ακριβώς προς την πολιτεία, έτσι δεν είναι? Βέβαια, έχουμε συγκεκριτικό χαρακτήρα. Μπορεί να μην μπορούμε εμείς σαν χαρτοφυλάκιο να κάνουμε έργα πλην όμως αν κάτι βλέπουμε ότι χρειάζεται να γίνει, έχουμε τον εισηγητικό χαρακτήρα για όλα τα θέματα. Και δεν είναι μόνο ο βόρειος οδικός άξονας, μην ξεχνάμε και η νότιοι οδικοί άξονας, είναι τα αστικά κέντρα, είναι τα χωριά, είναι οι επαρχιακοί δρόμοι που δίνουν τα περισσότερα τροχαία και δυστυχώς δυστυχήματα. Εδώ πονάμε πραγματικά πάρα πολύ, κύριε Καρτζάκη. Να μην υπάρχουν κάποιες περιοχές, ειδικά όπως η Μεσαρά, που στο παρελθόν έχουν γίνει και πάρα πολλές σκέψεις για αυτό το θέμα, που βλέπουμε ότι εκεί δεν υπάρχει όχι οδική παιδεία, όχι από όλους τους κατοίκους, αλλά από κάποιους οι οποίοι είναι πραγματικά επικίνδυνοι όταν συνδυάζουν ειδικά το αλκοόλ, την μη ικανότητα οδήγησης και το τιμόνι.
Ωραία. Εγώ αυτό που θα κάνω είναι να ανανεώσω το ραντεβού μαζί σας με λίγο παρακάτω, διότι θα έχετε αποφασίσει πώς θα κινηθείτε και πια πώς θα τρέξετε αυτά τα οποία αυτή την ώρα ως πληροφορίες ή ως σκέψεις υπάρχουν μέσα από αυτό τον τομέα της οδικής ασφάλειας για να προχωρήσουν στην περιφέρεια Κρήτης. Σαφέστατα μέσα σε αυτή την προσπάθεια θα μπουν και όλοι οι από τους οποίους θα ζητήσουμε και τη δική τους την άποψη. Και κρατάω αυτό που είπατε πριν από λίγο, κύριε Καρτσάκη, ότι θα ζητήσετε τη βοήθεια των πάντων όλων. Δεν θα μείνει κανένας απ' έξω από αυτό το μεγάλο κομμάτι. Έτσι ακριβώς. Ωραία. Θέλετε όλοι για να το πάρουμε στα σοβαρά. Βλέπουμε ότι όλοι έχουμε χάσει ένα φίλο, ένα συγγενή. Πάρα πολλές φορές όταν συμβαίνει αυτό το κακό γεγονός λέμε τότε ότι μακάρι να αλλάξει κάτι, να πρέπει να προσπαθήσουμε δηλαδή, και μετά από κάποιο διάστημα το ξεχνάμε. Τώρα φτιάχτηκε ένα νέο χαρτοφυλάκιο. Θέλω να πω ότι μπράβο στον Περιφερειάρχη μας, τον κύριο Αρναουτάκη, που δείχνει και αυτό με αυτόν τον δικό του τρόπο την ευαισθησία. Είναι μια καλή ευκαιρία λοιπόν τώρα όλοι μαζί να δουλέψουμε για να ανεβάσουμε την οδική μας ευσυνειδησία. Δεν μπορώ να δικήσω τους προηγούμενους ότι δεν υπήρχε με κομμάτι της οδικής ασφάλειας, αλλά δεν ήταν ένας αυτόνομος τομέας, ειδικό χαρτοφυλάκιο σε ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια. Και μάλιστα, κύριε Καρτσάκη, σε πάρα πολύ λίγο θα είναι κοντά μας και ο κύριος Λευτέρης Μιχαλάκης και θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον να μιλήσουμε μαζί του. Είναι ο Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών πάνω σε αυτή την προσπάθεια η οποία ξεκινά και από την Περιφέρεια Κρήτης και από εσάς τον ίδιο. Κύριε Μιχαλάκη, καλημέρα. Καλημέρα στους εκδοτές σας. Είναι μια ευκαιρία, ναι. Είναι μια ευκαιρία για να σωθεί έστω και ένας από εμάς. Ναι, είναι σαφώς μια ευκαιρία, αλλά θέλει πολύ δουλειά, πράγματι πάρα πολύ δουλειά, γιατί κοιτάξτε, το όλο θέμα δεν πρέπει να επικεντρώνεται μονάχα στον ανθρώπινο παράγοντα. Ίσως αυτό είναι το λάθος που κάνουμε χρόνια στην Ελλάδα. Και να σας πω τώρα ότι όταν λύγεις λίγους εκπαιδευτών οδήγησης, εμείς είμαστε πάντα ανοιχτοί βέβαια σε τέτοιες προκλήσεις και σε τέτοια ενδιαφέροντα. Εξάλλου έχουμε γυρίσει όλη την Ελλάδα και έχουμε κάνει διάφορες εκδηλώσεις και συνεχίζουμε να κάνουμε γύρω από την οδική ασφάλεια, με σχολιά, με υπηρεσίες, με διάφορα πράγματα. Θέλω επίσης να πω ότι συνολικά ο κλάδος κάνει μια μεγάλη προσπάθεια, ειδικά στην Κρήτη, όσον αφορά την εκπαίδευση. Δηλαδή, αυτό ότι δεν είμαστε καλά εκπαιδευμένοι, επιτρέψτε μου να έχω τις μεγάλες αναστολές μου. Δεν είναι αυτά τα πράγματα. Ειδικά στην Κρήτη και στο Ηράκλειο που δραστηριοποιούμε, η εκπαίδευση είναι αρκετά καλή σε υψηλότερο επίπεδο πέρα των άλλων περιοχών. Αυτό όμως δυστυχώς Εσείς μιλάτε για αυτό το οποίο θα πάρει ο κάθε υποψήφιος οδηγός βγαίνοντας μέσα από μια σχολή όταν θα πάρει το δίπλωμά του. Αυτό δεν λέτε εσείς? Αυτό λέω. Αυτό. Ωραία. Λέω, μισό λεπτό. Να μην ξεχνάμε ωστόσο, κύριε Μιχελάκη, ότι αυτή η νοοτροπία και η κουλτούρα που έχουμε, αυτή η νοοτροπία στους δρόμους, ο τρόπος που οδηγούμε, μετά που θα βγούμε μέσα από μία σχολή, με ένα μαγικό τρόπο τις περισσότερες φορές ξεχνάμε τι έχουμε μάθει. Δεν είναι ο μαγικός τρόπος, κύριε Δουλγεράκη. Και οδηγάμε έτσι όπως είναι μάθαμε. Είναι το περιβάλλον που ζούμε. Το έχουμε ξαναπεί πολλές φορές, πάρα πολλές φορές στην εκπομπή τη δικιά σας. Είναι το περιβάλλον που ζούμε. Και σας έχουμε ξαναπεί το εξής, ότι έρχονται παράδειγμα στην Κρήτη σε εισαγωγικά η καλύτερη εκπαιδευμένη οδηγία από την Ευρώπη, η Γερμανία και άλλοι. Τις δύο πρώτες μέρες είναι άριστη. Την τρίτη είναι χειρότερη από εμάς. Τι άλλαξε? Άλλαξε το οδηγικό περιβάλλον. Το ίδιο συμβαίνει και με εμάς. Εάν θα πάμε στη Γερμανία ή κάπου αλλού, τέλος πάντων εκτός συνόρων, είμαστε πάρα πολύ καλοί οδηγοί. Τι συμβαίνει όταν γυρνάμε εδώ πέρα? Γι' αυτό σας λέω ότι είναι θέμα μόνο κουλτούρας, είναι θέμα οδηγητικού περιβάλλοντος. Είναι γενικώς περιβάλλοντος που κινούμαστε. Έτσι λοιπόν, αν εστιάσουμε μόνο στο γεγονός ότι να κάνουμε τον οδηγό καλύτερο, εκεί ακριβώς είναι το λάθος. Γιατί ο οδηγός είναι ένας άνθρωπος που έχει διάφορες δραστηριότητες. Δηλαδή, τη μία στιγμή είναι οδηγός, την άλλη είναι πεζός, την άλλη είναι χρήστης ποδηλάτου, την άλλη είναι χρήστης αστικού λεωφορείου και οτιδήποτε. Όλες αυτές τις ιδιότητες θα πρέπει να τις δούμε συνολικά. Και αυτό λέγεται κινητικότητα, μετακίνηση, πώς μετακινούμαστε. Εκεί λοιπόν έχουμε πάρα πολλές προτάσεις,
πολύ σημαντικές προτάσεις που τις, ως πανελλήνιους λόγους εκπαιδευτών οδηγήσεις και ως εκπαιδευτές οδηγήσεις γενικότερα, τις οποίες τις κοινωνούμε καθημερινά στον κόσμο που έχει σε επαφή μαζί μας, είτε σε εκδηλώσεις που κάναμε σε σχολιά, σε συλλόγους, σε επαγγελματικούς φορείς κλπ. Κλπ. Είτε στους οδηγούς, στους πελάτες μας που έρχονται καθημερινά. Λοιπόν, για μείνετε λίγο σε αυτό που λέτε. Θέμα οδηγικού περιβάλλοντος, τι ακριβώς εννοείτε? Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα. Πώς μπορεί να εξυπηρετηθεί σήμερα κάποιος, είτε στις πόλεις της μεγάλης της Κρήτης, είτε από την ευρωχώρα του νησιού να έρθει στις μεγάλες πόλεις. Μόνο με το αυτοκίνητο. Υπάρχει άλλος τρόπος να μετακινηθεί? Κανείς. Άρα επομένως εδώ αναγκαζόμαστε να χρησιμοποιήσουμε υπάρχει τα διάφορα οχήματα. Υπάρχει και η συγκοινωνία. Όχι, δεν υπάρχει συγκοινωνία. Δεν υπάρχει το ξέρω πολύ καλά. Δεν υπάρχει. Και τι θα πει αυτό? Υπάρχουν τα λεωφορεία. Υπάρχουν τα λεωφορεία τα οποία δυστυχώς κάνουν συγκεκριμένα δρομολόγια, τα οποία συγκεκριμένα δρομολόγια είναι τα οικονομικά δρομολόγια για τα ΧΤΕΛ. Και τα αστικά και τα υπεραστικά. Τα υπόλοιπα, δηλαδή αυτή τη στιγμή θέλετε να πάτε αυτή τη στιγμή στη Βιάνο, πώς θα πάτε? Αυτή τη στιγμή θέλετε να πάτε στη Βιάνο, πώς θα πάτε? Θέλετε να πάτε στη Μύρες, πώς θα πάτε? Θέλετε να πάτε στον Πύργο, πώς θα πάτε? Το καταλάβατε. Στη βόρεια πλευρά του νησιού μπορούμε να πάμε από τα Χανιά μέχρι και τον Άγιο Νικό. Λίγο πιο συχνά θέλετε να πείτε, μιλάτε για τη συχνότητα. Έχει λεωφορεία. Εκεί που σας είπα δεν έχει. Στου Αρακαλοχώρες αυτή τη στιγμή αμέσως δεν είναι λεωφορείο. Καταλάβετε. Άρα επομένως αναγκαζόμαστε να παίρνουμε τα αρχήματά μας. Υπάρχει λοιπόν τρόπος στη μετακίνηση, υπάρχει τρόπος να σχεδιάσουμε συνολικά την κινητικότητα στην Κρήτη και αυτό είχαμε κάνει και παλιότερα μια άλλη μια επιτροπή που είχαμε συζητήσει με τον κύριο Περιφερειάρχη. Αλλά δεν τρεπάστηκε τόσο καλά για διάφορους λόγους, εν πάση περιπτώσει. Έχουν τεθεί τα θέματα. Αυτό λοιπόν τώρα που εμείς μπορούμε σαφώς να συνεργαστούμε με τον κύριο Καρτσάκη είναι και στον τομέα της εκπαίδευσης, αλλά και στο πώς θα σχεδιάσουμε ένα οδηγητικό περιβάλλον, όπως είπατε, που σε βάθος χρόνου θα αποδώσει. Και θα αποδώσει σημαντικά. Αν δεν το δούμε αυτή την απόδοση και αν δεν δούμε αυτό το σχεδιασμό, πάλι και εδώ θα είμαστε στον χρόνο. Αυτό όμως σημαίνει ότι θα βάλει και ο κάθε φορέας νερό από τη δική του την πλευρά, έτσι ώστε να συγκλίνουν αυτές οι απόψεις, προκειμένου να τα καταφέρετε να προχωρήσετε. Να συμβάλλουμε στην εκπαίδευση. Τι σημαίνει να συμβάλλετε στην εκπαίδευση? Μπορείτε να μπαίνετε. Μισό λεπτό. Μπορείτε να μπαίνετε μέσα στα σχολεία για να εκπαιδεύετε τους μαθητές. Εδώ είσαστε ανεκμετάλλευτοι χρόνια ολόκληρα. Είσαστε πιστοποιημένοι. Συνεργασία με τα σχολιά γίνονται συζητήσεις. Αλλά ξέρετε τι γίνεται τώρα. Αραιά και πού, όχι ως μάθημα τακτικό. Αφετέρου, πάμε στα παιδιά και τους μιλάμε από τη θέση του οδηγού ως οδηγοί. Δεν τα βλέπουμε ως χρήστες του δρόμου γενικότερα. Καταλάβετε, εκεί είναι ακριβώς η διαφορά και η ιδιοποιώς διαφορά που εμείς ως πανελλήνιους ή ως εκπαιδευτών οδήγησης λέμε. Δεν είναι όλοι οδηγοί και δεν πρέπει να δούμε την κινητικότητα στην Κρήτη ή γενικότερα στην Ελλάδα ως μόνο από την πλευρά του οδηγού. Θα πρέπει να τη δούμε συνολικά πώς μετακινούμαστε. Και εκεί ακριβώς αναπτύσσεται εκείνη η κουλτούρα που λέτε. Ύστερα κάτι άλλο. Λέμε ας πούμε ότι υπάρχει, δεν υπάρχει ευσυνειδητότητα. Ο κάθε ένας από εμάς που μπαίνει στο αυτοκίνητο κάθε μέρα εκτός από εμάς τους εκπαιδευτές ή τους επαγγελματίες του οδηγού, δεν νομίζω ότι στο Ηράκλειο αυτό που παίρνει το αυτοκίνητο του κάνει. Είναι συνολικά πάνω από μισή ώρα το αυτοκίνητό του. Άντε μια ώρα στην καλύτερη περίπτωση. Έτσι. Άρα επομένως, η συνείδηση του καθενός δεν χάνεται όταν μπαίνει στο αυτοκίνητο. Κάτι άλλο συμβαίνει. Και σε εκείνο το κάτι άλλο θα πρέπει να απαντήσουμε γιατί υπάρχει αυτή η παραβατικότητα. Καταλάβατε. Δεν είναι μόνο θέμα αστυνομικής διευθέτησης του θέματος. Είναι να δούμε τι είναι εκείνοι, ποιοι είναι εκείνοι οι παράγοντες που αναγκάζουν τον άλλο να γίνει παραβατικός. Γιατί δεν θέλω να πιστέψω σε καμία περίπτωση ότι 40 άνθρωποι που φύγανε και που φεύγουν κάθε χρόνο είναι ασυνείδητοι ή και τόσοι άλλοι τραυματίες. Γιατί λοιπόν η παραβατικότητα, τι με κάνει γιατί η παραβατικότητα να παραβαίνω στάδια. Τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Ναι, υπάρχει οι αναγκαιότητες, υπάρχουν διάφορες αναγκαιότητες. Υπάρχουν διάφορα θέματα τα οποία σαφώς δεν μπορούν να λυθούν από το τηλέφωνο μέσα από μια πραγματικά επιστημονική συνάντηση. Και που έχουμε, όπως είπατε, και τα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα, τα πανεπιστήμια και εσύ, που μπορούν σε αυτό να συμβάλλουν, να απαντήσουμε σε τέτοια ερωτήματα
και πώς μπορούμε να τα αντιμετωπίσουμε. Ερωτήματα, μισό λεπτό. Έχουν να κάνουν, θέλετε να πείτε, με την ψυχοσύνθεση του κάθε ενός από εμάς και το πάτε σε μία άλλη ειδικότητα, αυτό βεβαίως θέλετε να πείτε. Έχει να κάνει με τη χρήση ουσιών, χρήση αλκοόλ, όχι όπως λένε αυτό, πολλοί που επικοινωνούν μαζί και μας. Και αυτό. Είναι και αυτό, είναι διάφοροι παράγοντες, σας λέω, οι οποίοι δεν αναλυθούν και δεν απαντηθούν τα γιατί το κάνει αυτό. Μα δώστε μου ένα παράδειγμα, μου το που το λέτε γενικώς και ορίστως και προσπαθώ να καταλάβω τι εννοείται. Μην τα θέλετε έτσι, είναι, αυτό είναι ένα, δύο, τρία, γιατί ήταν, αν ήταν ένα, δύο, τρία θα τα είχαμε λύσει. Καταλάβετε, γιατί ο άλλος δηλαδή είναι αναγκασμένος να παίρνει το αυτοκίνητο του ένα παιδί. Προσπαθώ να το καταλάβω. Γιατί ένας που είναι 16 χρονών, ξέρω εγώ 17 χρονών πρέπει να παίρνει το όχημά του, το μηχανάκι του να πηγαίνει στο σχολείο. Γιατί. Πέστε μου. Αφού θέλετε παράδειγμα. Ποιος, σε αυτά τα γιατί, ποιος θα απαντήσει. Θα απαντήσουμε με μια κλίση που θα κόψει η τροχέα. Πώς θα απαντήσουμε. Πόσο εύκολα μπορεί να αλλάξει όλη αυτή η νοοτροπία. Θέλει λοιπόν παρεμβάσεις, κεντρικές παρεμβάσεις από την ίδια την πολιτεία. Θα σας πω ένα ακόμα παράδειγμα να καταλάβετε. Ήρθε η πολιτεία και λέει το εξής. Στα 17 μπορεί κάποιος να βγάλει δίπλωμα με συνοδεία. Και θα οδηγεί με συνοδεία. Τι σημαίνει. Ένα παιδί 17 χρονών θα μπορεί να πάρει δίπλωμα και βγάζουμε αρκετά διπλώματα καθημερινά σε αυτό το επίπεδο. Το οποίο όταν θα πάρει το δίπλωμα θα πρέπει να οδηγεί με έναν συνοδό και να έχει γραβάλει και πάνω ένα σήμα, το σίγμα, συνοδεία δηλαδή. Ο οποίος συνοδός θα πρέπει να είναι πάνω από 25 χρονών, να έχει 5 χρόνια το δίπλωμα και να μην έχει καταδικαστεί, ξέρετε, για παραβάσει και διάφορα και διάφορα έτσι. Αυτό τι σημαίνει. Ότι αν το παιδί σας, ας πούμε, ή το παιδί μου, πρέπει να πάει από το σπίτι το Μασταμπά παράδειγμα να Ελικαρνασό, θα πρέπει στο Μελίνα Μερκούρι, να σας δώσω να καταλάβει το παράδειγμα στο αθλητικό κέντρο εκεί, θα πρέπει να πάμε να οδηγεί το παιδί και εγώ να είμαι δίπλα. Ούτε τηρείται και ούτε τηρείται νομίζω. Σαφώς δεν τηρείται, αλλά είναι εντελώς γελίο. Δηλαδή τι είναι η οδήγηση, παιχνίδι που θα είμαι εγώ δίπλα, τι θα κάνει ο μπαμπάς δίπλα ή η μαμά δίπλα που είναι πάνω από 25 χρονών κλπ. Τι θα κάνει. Θα μπορέσει να το βοηθήσει. Γιατί λοιπόν, αφού θέλεις να κάνεις κάτι τέτοιο, δεν δίνεις συνολικά την ευθύνη στο παιδί. Ναι, 17 χρονών μπορείς να βγάλεις δίπλωμα. 16 χρονών ψηφίζεις. 17 χρονών να είσαι συνειδητός και να πάρεις δίπλωμα. Αλλά εκεί θα απαντήσουμε σε άλλα αιτιατά. Δηλαδή, γιατί έχει ανάγκη ένας 17 χρονών να πάρει δίπλωμα και να πηγαίνει το αυτοκίνητο. Είναι τόσο μεγάλη η ανάγκη. Καταλαβαίνετε. Είναι πάρα πολλά λοιπόν τα θέματα που σε άλλα κράτη δεν τα αντιμετωπίζουν. Αν τα παιδιά θέλανε να πάνε ξέρω κάπου, θα υπήρχε πραγματικά, όπως είπατε, στην κοινωνία, δημόσια στην κοινωνία και θα μπορούσε να εξυπηρετήσει. Αν 50 οχήματα που θα κινηθούν στο δρόμο για να πάνε ξέρω σε διάφορες δουλειές, κοντά, μέσα στο κέντρο, θα μπορούσαν να πάνε με άλλο πορεία και γλιτώναμε 50 οχήματα στο δρόμο. Το καταλάβατε. Μιλάτε για ολιστική παρέμβαση ουσιαστικά. Για ολιστική. Αλλά ξέρετε κάτι, εδώ από την πλευρά της περιφέρειας δεν ξέρω εάν μπορεί να ληφθεί τέτοια απόφαση. Μπορεί ωστόσο η ένωση των δυνάμεων όλων εσάς να πιέσει προς την κεντρική διοίκηση έτσι ώστε να αλλάξουν πράγματα. Γιατί όπως έλεγα και στον κύριο Καρτσάκη, μέχρι σήμερα τα τελευταία ας πούμε 10 χρόνια έχουμε ακούσει τόσα πολλά και ξεχάσαμε τι έχουμε ακούσει γιατί τίποτα δεν υιοθετήθηκε. Συμφωνούμε απόλυτα. Αλλά αυτό λέμε. Η κατεύθυνση που εμείς θα δώσουμε, και βεβαίως είμαστε ανοιχτοί στην πρόταση αυτή και οποιαδήποτε στιγμή θέλει και ο Καρτσάκης, είμαστε στη διάθεσή του να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Η προοπτική που δίνουμε είναι ένα διαφορετικό διοικητικό περιβάλλον που εκεί ακριβώς διαμορφώνεται και συνείδηση, κυκλοφοριακή συνείδηση, όχι μόνο διοικητική. Εδώ είναι το λάθος. Καταλάβατε. Κυκλοφοριακή συνείδηση. Δηλαδή, πώς κυκλοφορούμε, πώς μετακινούμαστε σε αυτή την πόλη, σε αυτό το νησί, σε αυτόν τον κόσμο γενικότερα. Γιατί, όπως είπε και ο κ. Καρτσάκης, δεν είναι μόνο κριτικό το φαινόμενο. Είναι παγκόσμιο κατάλληλα. Και το έχουμε ξαναπεί. Σωστά. Ότι είναι παγκόσμιο, ο παγκόσμιος οργανισμός υγείας το έχει, δεν το λέμε εμείς. Καταλάβετε. Άρα επομένως πρέπει ολιστικά να δούμε το θέμα και εκεί σαφώς μπορούμε να συμβάλλουμε όλοι. Αλλά μην το απομονώνουμε μόνο στο να κάνουμε καλύτερους οδηγούς. Όσοι απομόνωση για το κάνουμε, δεν θα το πετύχουμε, πιστέψτε με.
Συνειδητότητα, για συνειδητότητα μιλάτε εσείς, για οδική ευσυνειδησία μίλησε ο κύριος Κατσάκης. Φαίνεται τα βήματα να συγκλίνουν προς αυτού του είδους την κατεύθυνση. Μήπως και καταφέρει να στωθεί ένα, έστω και ένας, να μην χάσουμε έστω και ένα σε αυτή την προσπάθεια, η οποία πραγματικά είναι ένα φαινόμενο πολύ δύσκολο. Εκείνο το λιγότερο κακό έχει φάει την Ελλάδα από τη σύστασή της ως ανεξάρτητο κράτη. Εγώ δεν είμαι υπέρ του λιγότερου κακού. Εγώ το θέλω ληστικό. Μπορούμε. Και κράτη στην Ευρώπη το έχουν πετύχει. Αφού λοιπόν ευαγγελίζονται κάποιοι στην Ευρώπη, έτσι, ας κοιτάξουν δίπλα τους, ας κοιτάξουμε τις γειτονίες της Ευρώπης, τις χώρες της Ευρώπης, να δούμε πώς κάποιοι το πέτυχαν αυτό. Καταλάβατε. Αλλά εκεί θα δούμε ότι έχουν άλλο συγκοινωνιακό τρόπο, άλλο τρόπο μετακίνησης, και βεβαίως εκεί η συνείδηση είναι διαφορετική. Μάλιστα. Ένα μικρό παράδειγμα να σας πω, και τελειώνω αυτό. Προχθές είχα πάει στη Γερμανία, δεν χρησιμοποίησαμε εμείς αυτοκίνητο καθόλου. Καθόλου. Πήγαμε τα πόδια, που είχε πολύ ωραίους πέζο ποδηλατόδρομους, έβλεπες ποδήλατα και κυκλοφορούσαν, έβλεπες τραμ και κυκλοφορούσαν, πήγαμε το τραμ, πήγαμε με τα λεωφορεία, πήγαμε με το τρένο. Με όλα αυτά δεν χρειάζεται να πάρουμε ούτε μία ώρα το αυτοκίνητο μας. Ούτε μία ώρα. Μάλιστα. Αντίθετα, εάν έρθει ο Γερμανός εδώ, δραστηριοποιείται διαφορετικά. Αν μου το ζητήσετε εμένα να το κάνω, απλά και μόνο εντός εισαγωγικών, το λέω πάρα πολύ απλά, θα σας στήσω. Αυτό έτσι. Δεν είναι έτσι, δεν αντιδρούμε. Έτσι, όπως είπατε. Ναι. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ. Σε κάθε περίπτωση, είμαι στη διάθεση της περιφέρειας και της κυρίου Καρτσάκη και τα συζητάμε όλα. Ωραία, λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ και σας. Καλημέρα σας, κύριε Μιχελάκη, Γενικός Γραμματέας του Πανελλήνιου Συλλόγου Εκπαιδευτών. Και βέβαια δίνω μέσα στο λόγο και στον κύριο Κώστα Καλοκαίρη, ο οποίος είναι πρόεδρος του Συλλόγου Εκπαιδευτών Υποψηφίων Οδηγών εδώ στο Ηράκλειο, κυκλοφοριακής αγωγής. Υπάρχει και αυτός ο τίτλος στη μέση τώρα. Αν λίγο ανάποδα είπα το ένα με το άλλο, κύριε Καλοκαίρη, μην με μαλώσετε. Γιατί πρόσφατα, ένα δίμηνο, αν πάμε πίσω, θα θυμηθώ ότι όλες οι σχολές της Κρήτης είχατε πάει στην περιφέρεια καταθέτοντας συγκεκριμένες προτάσεις, αν θυμάμαι καλά, έτσι δεν είναι? Ναι, καλημέρα, καλή χρονιά να έχουμε. Καλή χρονιά. Θα είναι μια χρονιά η οποία δεν θα φέρει δυστυχήματα στην Κρήτη, ή τουλάχιστον θα φέρει όσο δυνατόν λιγότερα δυστυχήματα γίνεται. Ναι, όντως έχετε δίκιο. Πριν δύο μήνες είχαμε κάνει μια επίσκεψη όλοι οι προέδροι, όλα τα ΔΣ μάλλον των σωματείων ανά την Κρήτη, στην περιφέρεια, όπου ζητήσαμε από τον κύριο Περιφερειάρχη να μπορέσει η περιφέρεια να προμηθευτεί ένα συγκεκριμένο εξοπλισμό, ο οποίος θα μπορέσει να μας βοηθήσει εμάς σε κάποιες δράσεις τις οποίες κάνουμε, είτε είναι σε σχολεία είτε είναι σε εκδηλώσεις που γίνονται σε ελεύθερους χώρους, προκειμένου να μας βοηθήσουν να κάνουμε με μεγαλύτερη αναπαράσταση και να κατανοήσουν οι πολίτες μας τι μπορεί να γίνει μετά από ένα ατύχημα. Καλό είναι να γίνονται αυτά έτσι σε κάποιο προσωμιωτή και όχι να τα βιώνουμε στο αυτοκίνητο ή στη μοτοσυκλέτα όταν θα γίνει το ατύχημα. Έχετε την καλοσύνη να μας πείτε αναλυτικά τι είναι αυτό που ζητήσατε, ποια είναι αυτά τα οποία ζητήσατε. Σχετικά αυτά που ζητήσαμε είναι πάρα πολύ οικονομικά και είναι αστεία να συζητάμε για τέτοια ποσά. Έτσι, ζητήσαμε ένα προσωμιωτή σύγκρουσης από την περιφέρεια. Προσωμιωτή σύγκρουσης είναι ουσιαστικά ένα κάθισμα που είναι σε μία ράγα πάνω και κάθεται αυτός που θέλει να κάνει την προσωμείωση, όπου σταματάει βία το κάθισμα, μία ταχύτητα 7 με 10 χιλιόμετρων, και καταλαβαίνει τη σημαντικότητα και την προσφορά της ζώνης σε περίπτωση σύγκρουσης. Μπορεί να ακούγεται 7 με 10 χιλιόμετρα, αλλά το καταλαβαίνεις όταν σταματήσεις απότομα με 10 χιλιόμετρα και σε κρατήσει η ζώνη. Το επόμενο που ζητήσαμε ήταν ένα rollover car, δηλαδή ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι πάνω σε ένα άξονα και περιστρέφεται γύρω από τον εαυτό του και μπορεί να κατανοήσει αυτός που είναι μέσα όταν γυρίσει το αυτοκίνητο τι συνθήκες επικρατούν και πώς σε κρατάει η ζώνη σε μία ανατροπή αυτοκίνητου. Και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, όπως είπαμε, και τα άλλα είναι απλά αστεία, δηλαδή η περιφέρεια αύριο το πρωί μπορεί να τα έχει κάποια γυαλιά μέθησης ή κάποια γυαλιά κούρασης που κατανοούν οι πολίτες πώς αντιλαμβάνεσαι τα πράγματα όταν είσαι κουρασμένος και πώς όταν έχεις καταναλώσει αλκοόλ. Όλα αυτά θα μας βοηθήσουν σε κάποιες δράσεις που κάνουμε δωρεάν εμείς σαν σωματεία ανά την Κρήτη, να βοηθήσουμε τους πολίτες μας,
τους κριτικούς και όλους όσους θα τα παρακολουθήσουν, για να δουν τη σημαντικότητα και πώς πρέπει να είμαστε και πώς πρέπει να συμπεριφερόμαστε για να είμαστε ασφαλείς. Μάλιστα. Είναι ένας, αυτές οι προτάσεις είναι ένας από αυτούς τους τρόπους που κατά εσάς ενδεχόμενα μπορούν να βοηθήσουν στο να αντιληφθούμε τι σημαίνει τροχαίο, τι σημαίνει δυστύχημα, ποια είναι η δύναμη του αυτοκινήτου κατά την ώρα της σύγκρουσης, πώς μαθηματικά το ένα χιλιόμετρο σε φέρνει κατά το άλλο, οδήγηση ίσον μαθηματικά και πάει λέγοντας, είναι ένα θέμα το οποίο έχουμε αναλύσει. Πέραν από αυτό, σε αυτά τα βήματα τα οποία γίνονται αυτή την ώρα, όταν υπάρχει ένα συγκεκριμένο χαρτοφυλάκιο πλέον αυτόνομο από την περιφέρεια Κρήτης, ό,τι έχει να κάνει με την οδική ασφάλεια, θα σας βρει δίπλα αυτό το χαρτοφυλάκιο, δίπλα του ο επικεφαλής του χαρτοφυλακίου, ώστε όλοι μαζί από κοινού να προχωρήσετε για την αντιμετώπιση των τροχαίων? Κυρία Δουλειάκη, με τα χαράς, εμείς σαν κλάδο, σαν σωματείο, είμαστε πάντα, θέλουμε να είμαστε δίπλα σε τέτοιες δράσεις, σε τέτοιες προσπάθειες, και θα είμαστε και προτεργάτες σε αυτό. Περιμένουμε λοιπόν τον κύριο Καρτσάκη και με τα χαράς εμείς να τον βρούμε εκεί πέρα, να συνεννηθούμε όπως μπορούμε να βοηθήσουμε από το κομμάτι το δικό μας, έτσι ώστε να έχουμε τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα. Αλλά αυτό πρέπει να το χωρίσουμε σε δύο κομμάτια τώρα. Το ένα έχει να κάνει με την πολιτεία, σαν κράτος, η οποία πολιτεία πρέπει κάποια στιγμή να βάλει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής σαν αυτόνομο μάθημα σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Είναι το παν αυτό. Είναι το παν. Πρέπει να γαλουσίσουμε τα παιδιά μας, να τα μάθουμε να συμπεριφέρονται με συγκεκριμένο τρόπο, να έχουν μια παιδεία στην οδήγηση. Και εμείς πρέπει να είμαστε τα παραδείγματα των παιδιών μας. Δεν γίνεται να μπαίνω εγώ στο αυτοκίνητό μου και να μην φοράω ζώνη. Πώς θέλω αύριο μεθαύριο το παιδί μου να βάλει ζώνη? Δεν γίνεται να είμαι εγώ στη μηχανή και να έχω το γιο μου από πίσω χωρίς κράνος. Αν με δει εμένα χωρίς κράνος, θα σου πει μπαμπάγο, γιατί να το βάλω, αφού δεν το φοράς εσύ? Άμα με βλέπει και πετάω τα τσιγάρα έξω από το αυτοκίνητο, αυτό θα κάνει κι αυτός αύριο μεθαύριο που θα αρχίσει να οδηγάει. Αν βρίζω, το ίδιο θα κάνει. Άρα λοιπόν πρέπει να το δούμε και εμείς σαν άνθρωποι, σαν μονάδες αυτό, αλλά και η πολιτεία να φροντίσει να βάλει το μάθημα της κυκλοφοριακής αγωγής στα σχολεία. Είναι αυτά που πρέπει να φτιάξουμε για να έχουμε οι επόμενες γενιές μια καλύτερη παιδεία, μια κυκλοφοριακή αγωγή καλύτερη από τη δικιά μας, και να μην έχουμε τα δυστυχήματα αυτά που έχουμε κάθε χρόνο. Αυτό πρέπει να φτιάξουμε σχετικά με το κράτος. Τώρα σχετικά με την περιφέρεια, που μπορεί να διαχειριστεί κάποιους πόρους ή κάποια κονδύλια, ναι, πρέπει να σκύψει το κεφάλι. Ελπίζω ο κύριος Καρτσάκης να έχει πολύ όρεξη να φτιάξουμε πολλά πράγματα, γιατί έχουμε πάρα πολλά πράγματα να φτιάξουμε. Δεν είναι πράγματα τα οποία απαραίτητα έχουν πάρα πολύ μεγάλο κόστος. Πρέπει να υπάρχουν διάθεση, όρεξη να ακούνε, ανοιχτά αυτιά, για να μπορέσουμε να τα κάνουμε και πράξη. Δηλαδή, okay, σε κάποια σημεία δεν μπορούμε να βάλουμε μπάρες στη μέση, γιατί το πλάτος του δρόμου είναι τέτοιο που δεν το επιτρέπει. Μπορούμε να έχουμε μια καλή διαγράμμιση, ένα καλό φωτισμό, μπορούμε να έχουμε μπάρες από τη δεξιά πλευρά και όχι που φυγεμένα τα μάξι. Να δουλεύουν σωστά, οδόστρωμα, ναι. Καλό. Βέβαια. Όχι εμένα μου φύγε τα μάξι δεξιά για χύψη λόγους και δεν έχω κάτι να με κρατήσει. Αν έχω μια μπάρα στη δεξιά πλευρά μου, δεν θα πάω στο χαντάκι από κάτω 10-15 μέτρα στον κρεμό. Θα με κρατήσει μέσα. Γι' αυτό μιλάμε, για ολιστική παρέμβαση, ότι είναι ένα σύνολο πραγμάτων τα οποία θα πρέπει να γίνουν, όχι μεμονωμένα το ένα με το άλλο, ότι θα πρέπει να ξεχωρίσουν τα πράγματα έτσι ώστε να μπορεί να αντιμετωπιστεί αυτή η μάστιγα. Πρόπερση 60, το 23, 40. Ένας Θεός ξέρει τι μας ξημερώνει στο 2024. Είναι αμαρτία από το Θεό να φεύγουν τόσοι άνθρωποι για τέτοιου είδους πράγματα. Ολιστική παρέμβαση και για τους εξωτερικούς παράγοντες, που είναι η υπευθυνότητα της πολιτείας, αλλά και για τον ανθρώπινο παράγοντα. Όλα μαζί πρέπει να ειδωθούν παράλληλα, συγχρόνως. Έτσι, βέβαια, βέβαια. Μόνο έτσι θα μπορέσουμε να έχουμε τις καλύτερες δυνατές. Πώς το λέω να το πω τώρα. Και λύσεις, και να μπορέσουμε να ρίξουμε αυτούς τους δείκτες καθημερινά που σκοτώνονται τόσοι συνάνθρωποι μας στην Κρήτη. Μακάρι. Λοιπόν, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι σίγουρη ότι θα τα ξαναπούμε. Καλημέρα σας, κύριε Καλημέρα. Και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Καλή σας μέρα. Καλημέρα.